Ξεκάθαρο μήνυμα ότι στόχος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να μπει τάξη και να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Κάτι που έχει ζητήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πριν καν εμπλακεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που μετά τη συνάντηση με τον αρμόδιο επίτροπο στις Βρυξέλλες, επισήμανε ότι τα ζητήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ διαπιστώνονται από το 2016 και πως τα 12 σημεία που έχουν εντοπιστεί, ήδη σε ένα μεγάλο ποσοστό τους, έχουν προωθηθεί αλλαγές. Πρώτοι εμείς ξεκινήσαμε άμεσα τις διορθώσεις των 12 σημείων που σωστά είχαν εντοπίσει οι υπηρεσιακοί, τα στελέχη της κοινότητας. Δεν διαφωνούμε, ίσα-ίσα μάλιστα υιοθετούμε πλήρως όλα όσα μας υπέδειξαν τώρα χρόνια, από το 2016 επαναλαμβάνω, ότι πρέπει να κάνουμε. Και θα τα κάνουμε. Ήδη τα 6 από αυτά έχουν ήδη διορθωθεί. Και το άκουσα με πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση. Ο Λευτέρης Αυγενάκης σημείωσε ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν συσκέψεις με στελέχη της κοινότητας που θα ελέγχουν βήμα-βήμα τις εξελίξεις στον οργανισμό, διευκρινίζοντας ότι η δέσμευση είναι να μπει τάξη και μάλιστα σε χρόνο που θα μπορεί να επιτρέψει νέους σχεδιασμούς και εξυγχρονισμό του οργανισμού. Είμαστε αποφασισμένοι να μπει τάξη, να υπάρξει διαφάνεια και στο τέλος της ημέρας να υπάρχει φως και καθαρό οξυγόνο σε αυτό το χώρο. Και θα το πετύχουμε. Δεν είναι επειδή μας το ζήτησαν ή επειδή το απέτησαν ή επειδή έφτασαν στο σημείο έστω και να απειλήσουν με την άρση της διαπιστεύσεως. Είναι επειδή εμείς νιώθουμε πρώτη την υποχρέωση να βάλουμε τάξη σε ένα οργανισμό που ομολογουμένως δεν τα έχει πάει καλά. Είμαι αισιόδοξος διότι υπάρχει μια διοίκηση πολύ δυναμική, πολύ διαθέσιμη να βοηθήσει, πολύ συνεπής. Και επίσης υπάρχουν και στελέχη. Υπό αυτό το πρίσμα, ωστόσο, ο Λευτέρης Αυγενάκης από το Ηράκλειο ανακοίνωσε ότι οι παραγωγοί δεν θα πρέπει να ανησυχούν και σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, τόσο τις συμπληρωματικές που θα τρέξουν τις επόμενες ημέρες, όσο και αυτές που έχουν ανακοινωθεί για τον Ιούνιο, οι οποίες, όπως τόνισε, θα προωθηθούν χωρίς καθυστερήσεις. Ό,τι έχουμε δεσμευτεί σε χρόνους θα τηρηθεί στο ακέραιο. Άρα, τέλος Ιουνίου, έχουμε προγραμματίσει τις επόμενες πληρωμές. Τις επόμενες ημέρες, παρεπτόντως, έχουμε κάποιες διορθωτικές από κάποια προϊόντα ψενδεμένα που είχαμε ανακοινώσει επίσημα τη Μεγάλη Δευτέρα, ότι έχουμε εντοπίσει εμείς πρώτοι κάποια λάθη στις πληροφορίες που είχαν φτάσει σε εμάς. Γι' αυτό το λόγο και κάναμε ελέγχους, εντοπίσαμε τα λάθη, ενσωματώνονται, έτσι ώστε σύντομα γίνουν συμπληρωματικές στις πληρωμές, μέχρι τέλος του Ιουνίου να γίνουν υπόλοιπες καταβολές. Άρα, καμία ανησυχία, καμία συνέπεια, ό,τι λέμε το εννοούμε και το σημαντικό είναι ότι ξέρουν πολύ καλά και οι αγρότες ότι κάναμε μεγάλη προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια σχέση έντιμη, μια σχέση εμπιστοσύνης. Δεν θα τη χαλάσουμε, ίσα-ίσα μάλιστα, θα την υπηρετήσουμε μέχρι τέλους με απόλυτη συνέπεια.